Ακόμα μία χρονιά, η χρήση και η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες και συνολικά οι εξαρτητικές συμπεριφορές ακολουθούν δυστυχώς ανωδική πορεία τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Καθώς οι αιτίες που στρέφουν τους νέους στην αναζήτηση ψευδεπίγραφων διεξόδων για να ξεφύγουν από μία αφόρητη κοινωνική και προσωπική πραγματικότητα είναι πιο οξυμένες από ποτέ. Για ακόμα μία χρονιά όμως, η κομμουνιστική νεολαία επιμένει να αποτελεί τη μοναδική πολιτική νεολαία που δεν αποδέχεται αυτή την κατάσταση, στέκεται αδιαπραγμάτευτα ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, διαμορφώνει επιστημονική θέση, ενημερώνει, διεκδικεί. Η παρουσία του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών στις σημερινές εκδηλώσεις αποτελεί συνέχεια της σταθερής συνεργασίας και κοινής δράσης με την ΚΝΕ σε εκατοντάδες μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις ανά την Ελλάδα, που δεν εξαντλούνται χρονικά γύρω από επετείους όπως η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Αυτό το γεγονός από μόνο του δείχνει ότι για κάποιους το μέτωπο απέναντι στο συμβιβασμό με τη χρήση ουσιών δεν είναι μόνο μια εκδήλωση κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι στους χρήστες και τις οικογένειές τους, αλλά μια συνειδητή στάση ζωής που εκπορεύεται από την αρχή ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να μένει στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, αλλά οφείλει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία που η καπιταλιστική κρίση και η διαχείριση της πανδημίας άφησαν οδυνηρά αποτυπώματα στο πεδίο των εξαρτήσεων, χορτάσαμε και από λόγια και από δάκρυα όλων των αποχρώσεων. Γιατί αποτελεί τεράστια υποκρισία να ακούμε τις κυβερνήσεις διαχρονικά να μιλούν για δήθεν υπεύθυνη αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, ενώ αγνοούν επιδεικτικά την ίδια την πραγματικότητα. Στις σελίδες των εκθέσεων όλων των επίσημων οργανισμών που μελετούν το φαινόμενο καταγράφονται συνεχώς αύξηση της χρήσης, της εξάρτησης και των ετοιμάτων για θεραπεία από κάναβη, ιδιαίτερα στους νέους, στις χώρες που έχει προχωρήσει ολικώς ή μερικώς η νομιμοποίησή της. Κίνδυνοι από την υπερπροσφορά, τη διαφήμιση και το διάτριτο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την ιατρική της χρήση. Αυξημένα προβλήματα ψυχικής υγείας και ατυχήματα συνδεόμενα με τη χρήση της. Καμία μείωση του παράνομου εμπορίου ή της εγκληματικότητας παρά την νομιμοποίηση. Και όμως υπάρχουν ακόμα φωνές που υποστηρίζουν τον διαχωρισμό των ναρκωτικών σε μαλακά και σκληρά, την νομιμοποίηση της λεγόμενης ψυχαγωγικής χρήσης της κάναβης, μέχρι το σημείο να πανηγυρίζουν για επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται από τη βιομηχανία κάναβης, αδιαφορώντας πλήρως για τις κοινωνικές συνέπειες. Είναι υποκρισία χρόνο με το χρόνο να παρατηρείται αύξηση της εξάρτησης και των θανάτων από υποκατάστατα οπιοειδών, συντριπτική κυριαρχία της πολυτοξικομανίας και της εξάρτησης από μη οπιούχες ουσίες, αύξηση θανάτων χρηστών από υπερδοσολογία, παρά τη λειτουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης και της διάθεσης ναλοξόνης, και όμως να ενισχύεται συνεχώς η πολιτική μείωσης της βλάβης που έχει αποτύχει επιστημονικά εδώ και σχεδόν έναν αιώνα σε βάρος της στεγνής θεραπείας με την αδιάσυστη αποτελεσματικότητά της σε κάθε μορφής εξάρτηση. Πολύ περισσότερο είναι υποκρισία που αναδεικνύει ότι πρόκειται τελικά για πολιτική επιλογή. Το να καταγράφεται σχέση αιτιότητας ανάμεσα στους επιβαρυντικούς κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες όπως η ανεργία, οι κοινωνικές ανισότητες, η συρρήκνηση του εισοδήματος των υποστηρικτικών υπηρεσιών της μετανάστευσης και στις εξαρτητικές συμπεριφορές και την ίδια ώρα με περίσσιο θράσος η εξάρτηση να βαφτίζεται δικαίωμα, ελεύθερη επιλογή ή αυτοπροκαλούμενη ασθένεια. Το ΕΣΥΝ λοιπόν και από αυτό το βήμα καλεί το λαό και ιδιαίτερα τους νέους να μην αποδεκτούν τα ναρκωτικά ως φυσικό φαινόμενο, να μην επιτρέψουν σε κανέναν να κάνει business με το μυαλό, τη ζωή και το μέλλον τους.
κόντρα στο ρεύμα, με το κεφάλι ψηλά, όπως πολύ ωραία λέει και το σύνθημα της σημερινής εκδήλωσης, να δυναμώσουμε τον αγώνα για την κάλυψη των αναγκών μας ενάντια σε όσους μας ζητούν να παραιτηθούμε. Γιατί η καλύτερη πρόληψη απέναντι στις εξαρτήσεις δεν είναι απλά η ενημέρωση, είναι η διαμόρφωση συνθήκων ζωής, όπου τα όνειρα και οι στόχοι της νέας γενιάς θα μπορούν να εκπληρώνονται στο ακέραιο και όχι να υποκαθίστανται.